να σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς μας καλεσμένους εδώ για να τα συζητήσουμε όλα τα θέματα. Ο κύριος Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Υγείας, βουλευτής Αλφα Αθήνας και υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας. Καλώς ήρθατε, κύριε Πλεύρη. Ο κύριος Πάνος Κουρλέτης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος στο Βόρειο Τομέα. Καλώς ήρθατε, κύριε Πλεύρη. Χρόνια πολλά. Και ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, υπουργός, πρώην υπουργός, υποψήφιος για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, βουλευτής στο Βόρειο Τομέα και υποψήφιος στο Βόρειο Τομέα. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη και σας σταυρώνω την πρώτη Κυριακή. Συμμετέχετε και αυτό το άγχος. Και μετά έρχεται η Ανάσταση. Μετά έρχεται η Ανάσταση. Δηλαδή εσείς συμμετέχετε μόνο στην απλή αναλογική. Κουβαλάτε το σταυρό. Στις πρώτες εκλογές. Μετά πάει με λίστα. Και ανάλογα με την κατάταξή σας. Επειδή με ρωτάνε, συγγνώμη Θανάση και Παναγιώτη, όσες εκλογές και να γίνουν μετά, μέσα στους 18 μήνες, είναι χωρίς σταυρό. Χωρίς σταυρό. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, να ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα μας. Αλέξης Γεωργούλης, είναι πολιτικό ζήτημα το τι έκανε ο Αλέξης Γεωργούλης, τις κατηγορίες που του αποδίδονται, την καταγγελία προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει πολιτικό θέμα. Θα σας πω, εμείς συνολικά αυτά τα θέματα τα αντιμετωπίζουμε ως θέματα τα οποία έχουν να κάνουν ποινικού ενδιαφέροντος και μεγάλης απαξίας στο βαθμό που ισχύουν. Από εκεί και πέρα το πολιτικό θέμα, επειδή είδαμε και άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, δυστυχώς η αντιπολίτευση ήταν που προσπάθησε πάντοτε να δει πολιτικό όφελος. Εμείς θεωρούμε ότι τέτοια περιστατικά μπορεί να υπάρχουν παντού και δεν στιγματίζουν τον χώρο στον οποίο κάποιος δρά με έναν παράνομο τρόπο. Υπάρχει όμως κατά την άποψή μου εδώ πέρα ένα πολιτικό θέμα που πρέπει να το απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το έχει απαντήσει πιστικά. Σήμερα το πρωί ο κύριος Σκούλογλου αναφέρθηκε σε πρωινή εκπομπή ότι πριν 2 χρόνια υπήρχαν κάτι φήμες, τα οποία μετά τα επιβεβαίωσε και ο κύριος Παπαδημούλης. Και η κυρία Τσαπανίδου. Και ο κύριος Παπαδημούλης κάλεσε. Κύριος ποιος? Ο κύριος Παπαδημούλης και η κυρία Τσαπανίδου. Ότι φήμες... υπήρξαν κάτι φήμες και ότι κάλεσαν. Το 2022. Το 2022. Και ότι κάλεσαν τον κύριο Γεωργούλη να δώσει εξηγήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Απλώς φήμες όμως. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, όταν είναι οι φήμες με κακοποίηση και εδώ πέρα από ό,τι ακούω, η καταγγελία τουλάχιστον γιατί διάβασα την ανάρτηση της καταγγέλουσας, μιλάμε κατηγορία για βιασμό και σωματικές βλάβες. Δηλαδή δεν είναι η απλή παρενόχληση, είναι μια τρομακτική απαξίας πράξης. Εδώ, με συγχωρείτε, πολιτικά θα πρέπει να απαντήσει το κόμμα. Τι ήταν αυτές οι φήμες, τι ήταν αυτές οι πληροφορίες, τι έλεγχο έκανε για αυτές τις πληροφορίες και αν αυτά φτάσανε να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτηση σε κεντρικό επίπεδο. Εμένα λοιπόν αυτή είναι η πολιτική διάσταση του θέματος. Το τι έχει κάνει ή δεν έχει κάνει ο κύριος Γεωργούλης, το οποίο βεβαίως έχει το τεκμήριο αθότητας και θα κριθεί από τις βελγικές αρχές, είναι κάτι που αφορά τον ίδιο ως ποινικής απαξίας πράξη. Εάν όμως είχαν φτάσει πληροφορίες στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ τα θεώρησε φήμες, πήρε μια απάντηση και δεν συνέχιζε, εκεί πέρα με συγχωρείτε θα πρέπει να εξηγήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς ήταν οι πληροφορίες οι οποίες είχαν. Γιατί εμένα δεν αρκεί να μου λένε είχαμε φήμες και κουτσομπολιά. Ποιες είναι αυτές οι φήμες και τα κουτσομπολιά? Να πούνε ότι ακούσαμε στους διαδρόμους ότι τάδε κατήγγειλε το Γεωργούλη για αυτά. Τι είναι φήμες και κουτσομπολιά που συνδέονται με σεξουαλική κακοποίηση γυναίκας? Αυτό λοιπόν για εμένα θα πρέπει να απαντηθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια. Εκεί εγώ εντοπίζω την πολιτική διάσταση του θέματος και καλό είναι αυτά τα θέματα να μένουν στο επίπεδο της ποινικής απαξίας, διότι υπήρξε μια τοξικότητα στο παρελθόν. Να θυμηθώ το κόμμα μου τι τράβηξε με hashtag τα οποία πηγαίναν και υπήρχαν, τα πήραν πίσω μετά. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που είχε κάνει αυτό το hashtag αναφορά, τα θυμόσαστε όλα αυτά που βγαίνανε για τη Νέα Δημοκρατία, που ζητούσανε από τη Νέα Δημοκρατία να ξέρει πριν γίνει η καταγγελία τι είναι το κάθε στελεχός της. Απλώς τότε η κατηγορία ήταν περισσότερο, δεν ασχολούμαι με τα social media και τα hashtag. Για ποιον το λέτε αυτό? Αναφέρομαι και στην περίπτωση στην οποία υπήρχε του κ. Λιγνάδη. Πριν γίνει η καταγγελία, υπήρχε μια στοχοποίηση της Νέας Δημοκρατίας κατά πόσο θα έπρεπε να ήξερε πριν γίνουν οι καταγγελίες. Περισσότερο πολιτικά ναι. Μιλώ και δεν μιλώ για τα υπόλοιπα που είπατε, που είναι καταδικαστέα σαφώς. Η κατηγορία τότε ήταν η ολιγορία που έδειξε η κυβέρνηση στο θέμα. Ωραία, και εδώ πέρα λοιπόν απαντώ και γι' αυτό βάζω την πολιτική διάσταση. Πριν 3 χρόνια είναι η καταγγελία και πριν 2. Δεν είναι φήμη. Όχι, η καταγγελία υπάρχει. Υπάρχει. Όχι. Δεν είχε φτάσει. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι είχε αυτό που γίνει λέτε. Η καταγγελία. Απλώς φήμη έφτασε και πριν 2 ΣΥΡΙΖΑ. Χρόνια έχουμε φήμη που τελικά αποδεικνύεται ότι αυτή δεν ήταν ούτε φήμη ούτε κουτσομπολιό.
Άρα τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν δύο χρόνια όταν του έφτασε αυτή. Πάντως οι καταγγελίες αυτές ήταν υπομυστικότητα και έρευνα. Ναι, αλλά κοιτάξτε, να το ξέρει ο κύριος Κούλογλου, να το ξέρει ο κύριος Παπαδημούλης, να το ξέρει η κυρία Τσαπανίδου, ρωτώ. Ωραία. Τι άρα έρευνα η απάντηση, έκανε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση από τον κύριο Σκουρλέτη. Ναι, να σας πω. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν νομίζω ότι έχουμε μόνο ένα ζήτημα που είναι ποινικά κολάσιμο. Έχουμε ένα θέμα το οποίο αγγίζει ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα. Που μάλιστα όλοι μας την τελευταία διετία γίναμε μάρτυρες ενός κινήματος το οποίο λειτουργήσε απελευθερωτικά για γυναίκες οι οποίες είχαν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας, παρανοχλήσεων και βιασμών. Εδώ φαίνεται, αν ισχύουν τα όσα λέει η καταγγέλουσα, ότι το απόγευμα τουλάχιστον αυτή είναι η τελευταία εκδοχή. Η ανάρτηση ότι, που έκανε ναι, και η ίδια πλέον. Ότι έχουμε θέμα που αφορά βιασμό. Δεν παίζουμε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει η στάση ολονών μας να είναι τέτοια ώστε να ενθαρρύνουμε τα θύματα να μιλάνε. Και ο λόγος μας εκεί πρέπει να παραπέμπει. Σωστό. Πρέπει να λειτουργούμε και να υποβοηθούμε αυτό το κίνημα που υπήρξε, το απελευθερωτικό κίνημα για τα θύματα που υπέστησαν βιασμούς, κακοποιήσεις και ως δημόσια πρόσωπα να διαπαιδαγωγούμε όλη την κοινωνία σε μια τέτοια κατεύθυνση. Άρα λοιπόν όλα στη φόρα δεν πρέπει να παίζουμε. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα μιλώντας στο Λαύριο ήταν εντελώς ξεκάθαρος. Από εκεί πέρα προφανώς ο κύριος Γιωργούλης θα έχει τα επιχειρήματά του. Η υπόθεση έχει πάει στην... Θα κρυθεί στη δικαιοσύνη, το ποινικό κομμάτι. Θα κρυθεί στην δικαιοσύνη. Εμείς ωστόσο και δεν δέχομαι, ξέρετε, κάποιοι οι οποίοι λένε μα καλά, ξέρω εγώ, το θυμήθηκε μετά από δύο χρόνια. Δεν μου λέει εμένα τίποτα. Εδώ μάθαμε περιπτώσεις μετά από 10, από 15 χρόνια. Δεκαετίες. Δεν ξέρεις ο άλλος πώς βιώνει την κακοποίηση. Σωστό, ναι. Άρα νομίζω ότι πάνω σε αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να είμαστε συμπαραστάτες αρρωγή των θυμάτων. Τελεία και παύλα. Στο θέμα εμείς εκεί θα ρίξουμε. Και αν υπήρξε ολιγορία. Γιατί... Ολιγορία δεν μπορεί να υπάρξει όταν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες υπήρξε η διακοπή ουσιαστικά της οποιασδήποτε για σχέσης. Για την προηγούμενη κοιτάξτε να δείτε. Φάση εγώ, και όταν υπήρξαν εγώ οι φήμες. Εγώ συμμετέχω στα πολιτικά όργανα του κόμματος πολύ πριν, εδώ και δεκαετίες, ποτέ δεν είχε έρθει ένα τέτοιο θέμα σαν ενημέρωση. Πήγε σε κάποιους όμως, γιατί το έχει παραδεχτεί και ο κ. Παδημούλης και η κυρία Τσαπανίδη το παραδέχτηκε. Εδώ από ό,τι λέει η καταγγέλουσα, όπου κακώς δόθηκε το όνομά της, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και αν δόθηκε υπάρχουν... από εσάς. Και... Εγώ δεν το γνωρίζω κάτι τέτοιο και δεν το πιστεύω. Όχι δεν το αποδεχόμαστε. Κάποιος ναι, ναι, κατάλαβα. Την... Ναι. Αν υπάρχει, την ομάδα. Αν υπάρχει μια τέτοια συγκεκριμένη αναφορά που αφορά στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακαλώ να δοθεί. Παρακαλώ να δοθεί. Και αυτό το στέλεχος πρέπει να απομακρυνθεί το ίδιο, έτσι. Θα δοθεί και να ζητήσουμε εξηγήσεις, να δούμε τι γίνεται. Αλλά τώρα δεν το υποθήκανε και τα λοιπά. Ναι, δεν το ξέρετε εσείς. Υπάρχει πάντως αυτή τη στιγμή η κατηγορία αυτή από τη στιγμή, του ΠΑΣΟ. Αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν είναι μέλος του κόμματος. Άλλωστε ο κύριος Γιωργούλης, αν έγινε μέλος του κόμματος, έγινε μετά το 19 κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν έχει καμιά σχέση και όπως σας είπα ότι πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να βγουν όλα. Μήπως εργαλειοποιήσατε κι εσείς όμως κύριε Σκουρλέτη αυτό που λέει ο κύριος Πλεύρης, υποθέσεις άλλες στο παρελθόν, υπόθεση Λιγνάδη, υπόθεση Πουκολονού. Εγώ άκουσα δηλαδή, αυτά που λέει. Λέγοντας ότι όλο το κόμμα, όλη αυτή η παράταξη ή όποιος τέλος πάντων. Εγώ άκουσα ποτέ από επίσημα χείλη στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταγγελθεί μια ολόκληρη παράταξη όσον αφορά την περίπτωση του κυρίου Λιγνάδη κτλ. Κριτικές μπορεί να γίνανε και όπως σε αυτό το σημείο που αναφερθήκατε εσείς ως προς την ολιγορία, διότι όντως τότε είχε υπάρξει μια ολιγορία και δεν δοθήκαν απαντήσεις γιατί υπήρξε. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα και δεν πρέπει να κάνουμε συμψηφισμούς. Δεν πρέπει να κάνουμε συμψηφισμούς. Όπως έχουν γίνει λάθη στον χειρισμό παρόμοιων, παρεμφερών καταστάσεων, ακόμη και τελευταία, ακόμη και στην περίπτωση της 12χρονης στον Κολωνό, δεν υπήρξαν οι άριστοι χειρισμοί. Από επώνυμους ναι. Και από ανθρώπους που κατέχουν. Αυτό έχει μια απόσταση από το να χαρακτηριστεί μια προφανώς, παράταξη, προφανώς. Ένα κόμμα, μια κυβέρνηση. Αν αναφέρεται ο κ. Πλεύρης στο διαδίκτυο ή στο Twitter, το οποίο είναι τέτοιο, μαζί του είμαι, αλλά σκηταχτεί και στον καθρέφτη, όχι ο ίδιος. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να αποτρέψουμε μια τέτοια συμπεριφορά,
να απευθυνθούμε στους πάντες όσοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Να τελειώσει με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η πολιτική αντιπαράθεση για τέτοια θέματα νομίζω ότι πρέπει να φύγει κάποια στιγμή προφανώς, από το. Προφανώς. Κύριε Λοβέρδο. Ναι, να πω κάτι γενικότερο και μετά να γίνω πολύ ειδικός. Έλεγα από το πρωί που κλείθηκα να μπω σε αυτή τη συζήτηση ότι υποστηρίζω εδώ και δεκαετίες ότι καμία παράταξη δεν κατέχει το προνόμιο των αρετών. Όλοι οι καλοί είναι δικοί μας. Όλοι οι κακοί είναι των άλλων. Θες φιλαργυρία, θες, πώς να πω, φιλομετριοπάθεια, θες όλα αυτά, όταν είναι καλά είναι δικά μας, όταν είναι κακά είναι των άλλων. Είτε είναι αρετή, είτε είναι μειονέκτημα, το βρίσκεις σε όλους τους ανθρώπους. Μία πράξη ενός στελέχους ενός κόμματος δεν χαρακτηρίζει το κόμμα. Καθαρά πράγματα. Έτσι. Θα συναγάγουμε επιχειρήματα σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ένας ευρωβουλευτής του έκανε ό,τι έκανε. Από εκεί ξεκινάμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν με αφορά. Το θέμα είναι να υπάρξει αυτή η συμφωνία από όλα τα κόμματα. Γιατί και για το δικό σας κόμμα, όταν είχαμε το περιστατικό της κυρίας Καϊλή. Και το τι δεν ακούσαμε. Πήγαμε στον Τζοχαντζόπουλο. Και το τι δεν ακούσαμε. Ναι, βγήκε και όλο το τι αυτό. Δεν ακούσαμε. Ναι. Επειδή είμαστε παθόντες, τώρα πια είναι παθόντες όλοι. Δεν υπάρχει κόμμα που να έχει ασκήσει εξουσία, που να είναι μεγάλο, που να ήταν μεγάλο, που να μην έχει κάποιο περιστατικό ανθρώπινο στο εσωτερικό του. Τώρα πια αυτή η εμπειρία γίνει πλεονέκτημα. Μέχρι σήμερα δεν ήταν. Πρώτο είναι αυτό. Να βγαίνει κάτι καλό από το κακό. Έτσι δεν είναι. Είναι και καθήκον των πολιτικών αυτό. Και από εκεί και πέρα να κρίνεται η ολιγορία ή τις αποφάσεις που παίρνουν τα κόμματα. Έτσι, για αυτά τα κρούσματα και τα φαινόμενα. Ναι. Μέχρι να δω την ανακοίνωση της συντρόφου μας από το ΠΑΣΟΚ, της κυρίας Χρονοβούλου, το όνομά της, παρότι το έλεγαν, εγώ δεν το ανέφερα στο δημόσιο διάλογο. Γιατί το να λες και να δείχνεις είναι σαν να κάνεις τον φερόμενο ως θήτη ίδιον με τον φερόμενο ως θύμα. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Φορά παρτίδα. Μπορεί να μην το θέλει. Λέει λοιπόν η γυναίκα ότι δεν ήθελε αυτή τη δημοσιότητα. Ένα το κρατούμενο. Κάποιος την έδωσε στη δημοσιότητα. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι αυτό το έκανε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε στοιχεία εσείς, έχετε ενημερωθεί. Εγώ ρώτησα, μου είπαν και το όνομά του. Στέλεχος από την Ευρωομάδα. Στελεχότατο. Στελεχότατο. Κεντρικό εδώ της των Βρυξελών. Θα ρωτήσετε το ΠΑΣΟΚ να σας το πει. Μάλιστα. Εμένα μου είπαν το όνομα η συντροφή μου, δεν θέλω να το μεταφέρω. Αν πάρει την ευθύνη το κόμμα να το πει, να θα το ανακοινώσει. Πει. Ναι. Αλλά στην ανακοίνωσή μας τη χθεσινή το αναφέραμε. Γιατί ξέρουν ποιο. Ναι, το έχει κάνει. Πάντως ο κ. Κουρλέτης ήταν ξεκάθαρος. Αν υπάρχει στέλεχος πρέπει να. Ο κ. Κουρλέτης ήταν απολύτως καθαρός. Και προφανώς δεν μιλάμε για. Δεν μιλάμε για τον κύριο Σκουλέτη. Καθαρό. Πεντακάθαρο. Αυτό είναι το σίγουρο. Ναι, σαφέστατο. Δεύτερο. Αυτή η ιστορία είναι γνωστή από το 2000, λέει η γυναίκα. Το 2020. Το 2020, με συγχωρείτε. Και μάλιστα βάζει δύο ημερομηνίες το 20. Ναι. Έτσι. Με κάποιους μήνες απόσταση. Μια ανώνυμη καταγγελία και η οποία έγινε επώνυμη. Ακριβώς. Μετά από λίγους μήνες. Ακριβώς. Άρα από τότε οι βελγικές αρχές γνωρίζουν. 20 Μάιο τα συγκεκριμενοποιεί, 20 το υπόλοιπο, 21, 22, φτάνουμε 23 Μάιο. Τι δικαιοσύνη είναι αυτή που έχει το Βέλγιο? Παρατήρηση, σωστή και σοβαρή. Γιατί την εκθιάζανε τη δικαιοσύνη του Βελγίου. Έχετε δίκιο. Αστυνομία έχει δικαιοσύνη. Δεν έχει τώρα παραβέβαια τη δικαιοσύνη. Όχι. Ζητείται η άρση της ασυλίας, αλλά προανάκριση έχει γίνει. Έχει γίνει παρακτικό. Και μάλιστα από ό,τι διαβάζουμε, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά που σας λέω. Ναι. Όλα τα έχω διαβάσει. Ναι. Δεν έχω προσωπική εμπειρία. Ούτε δικηγόρος της υπόθεσης είμαι. Βέβαια, αλλά υπάρχει μια πληροφορία, να τη βάλετε και στο σκεπτικό σας, ότι υπάρχουν ακόμα δύο καταγγελίες. Ναι. Ναι. Ενδεχομένως αυτό να υπήρχε και. Ναι. Γι' αυτό καθυστέρησε ενδεχομένως, λέω. Επιτρέψτε μου μια σκέψη. Βγάζουμε ευρωβουλευτές, παίρνουν ένα σκασμό λεφτά. Γιατί να μην το πούμε. Και τελικά εισάγεται κρίση. Τι είναι αυτό? Θα μου πεις για το γενικά εγώ. Φυσικά και όχι. Αλλά για καθίστε, μήπως κύριε Παναγιώτοπουλε. Πρέπει να επανεξετάσουμε τον τρόπο που επιλέγονται ή τον τρόπο εκλογής των ευρωβουλευτών. Ας το δούμε αυτό τα αρχηγή των κομμάτων στη συνέχεια. Δεν είναι ώρα. Τώρα έχουμε βουλευτικές εκλογές. Έχουμε ένα χρόνο για τις ευρωεκλογές. Ας το δούμε μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Ναι. Αλλά πάντως εισάγεται μία ντροπή. Και θέλω να το πω. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομματικό επίπεδο. Εγώ δεν θα γίνω μέτοχος στο παιχνίδι. Φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος, φταίει ο παράλληλος. Αλλά όταν όλοι, ας πούμε, είμαστε πειθαρχημένοι και σοβαροί και δεν θέλουμε να μετατρέψουμε το θέμα σε θέμα κομματικής αντιπαράθεσης
και βγαίνει στέλεχος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και λέει «Μα το ξέραμε». Θα μου πεις άλλο φήμη, άλλο το ξέρω. Έρχομαι και λέω ότι ο Παναγιωτόπουλος ληστεύει τράπεζα στο βράδυ. Ναι, πρέπει να σε πιστέψουμε, πρέπει να με πιστέψετε. Κάτι πρέπει να προσκομίσω κι εγώ. Δεν αρκεί με μια φήμη να πετάω στους ανθρώπους από τα παράθυρα, γιατί τότε είναι πάρα πολύ απλό, εμείς οι δικηγόροι το ξέρουμε, να βγω να πω εγώ για εσάς ότι ξέρω ότι εγώ έχετε κάνει δύο φόνους και να σας διώξει το κόμμα σας. Δεν είναι σωστό κι αυτό. Αλλά όταν σου έρχεται μια καταγγελία η οποία έχει πάρει σάρκα και οστά σε δικαιοδοτικά όργανα, προκαταρκτικής εξέτασης, όχι εισαγγελία ανάκρισης, προκαταρκτικής. Εντάξει, έχει μια σοβαρότητα το θέμα. Άλλο να λες το πρωί δεν ήξερα και να σου λένε μετά οι ίδιοι οι δικοί σου ότι το ξέρεις. Και δεν ήσουν, πώς να πω, στις επάλξεις. Εδώ υπάρχει ένα πολιτικό θέμα. Ήσουν γρήγορος ή δεν ήσουν γρήγορος. Βέβαια, θέλω να είμαι δίκαιος. Και όταν είμαστε και πάρα πολύ γρήγοροι, λέει ο άλλος, καλά ρε φίλε. Ακόμα δεν βγήκε. Ακόμα δεν βγήκε. Εσύ που το έμαθες και πήρες και απόφαση. Και αυτό είναι σωστό. Και υπάρχει και το τεκμήριο της αθότητας. Ακριβώς. Άρα και αυτό πρέπει να μπαίνει σε μια ζυγαριά, να ζυγίζονται οι πολιτικές ευθύνες και να μην είμαστε απόλυτοι. Εγώ πάντως ντρέπομαι. Πάντως. Έτσι. Υπάρχει ένα θέμα. Ντρέπομαι και... γιατί. Έτσι. Δεν είναι παρενόχληση. Όπως νομίζαμε χτες. Όχι, είναι σκληρό ποινικό. Ο Πασόκ το είπε χθες με ανακοίνωσή του. Μέχρι να το πει το Πασόκ με ανακοίνωσή του χθες το απόγευμα, οι δημοσιογράφοι μου πέραν τρίμηνο είπαν: δεν ξέρω. Το μυαλό μας πηγαίνει στην παρενόχληση. Την παρενόχληση. Εντάσσονται στην ίδια κατηγορία τώρα οι παρενόχλησεις. Είναι μια ακραία έκφραση παρενόχλησης. Να καταλάβει ο τηλεθεατής. Την παρενόχληση την ποινικοποίησε η Νέα Δημοκρατία με τη δική μας ψήφο. Ωραία. Δεν ποινικοποιήσατε. Μην μιλάτε μόνο σαν δικηγόροι. Μιλήστε και ως πολιτικά ναι, δημόσια ναι, πρόσωπα. Εντάξει, ο βιασμός έχει μια απαξία ναι, παραπάνω αλλά όταν, γιατί είπε το Πασόκ για βαριά ποινικά αδικήματα. Γιατί η παρενόχληση είναι ποινικό αδικήμα πια. Αλλά δεν είναι το ίδιο με τον βιασμό. Ναι, και που τον βαράς έναν άνθρωπο στο κεφάλι. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, ας πούμε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Αν είναι έτσι. Αλλά πάντως έτσι καταγγέλλεται. Άρα δεν έχουμε μια παρενόχληση. Έχουμε πια βαρύτερα ποινικά αδικήματα και η παρενόχληση, ξαναλέω, είναι ποινικό αδίκημα. Έχουμε βαρύτερα ποινικά αδικήματα που έχουν μεγαλύτερη απαξία και πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και πιο σοβαροί και πιο αυστηροί. Πάντως, μία κουβέντα μόνο. Και αυτό καταρχάς, είναι λίγο. Σηκώνει χέρι, Θανάση, ή Παναγιώτη, σηκώνεται το χέρι, να χτυπήσει τον άνθρωπο. Αν του γυρίσει μια μπουνιά. Το κάνει. Δεν το κάνει. Λοιπόν, παρόλο ότι το είχε πει κάποια στιγμή για τον Αλέξη τον Τσίπρα. Για σκέψη μου. Μετά πώ θα τράβηξα. Αλλά το ζυγίζει. Το είπε δημόσιο. Το είπα και το εξομολογήθηκα. Γιατί αυτό ήταν ιστορικό. Αμαρτία εξομολογήθηκα. Αυτά που τράβηξα εγώ να μην τα τραβήξει. Λοιπόν, τάχιστα μόνο. Για να το κλείσουμε, βέβαια. Σίγουρα τα τρία χρόνια πράγματι και εμένα μου κάνει εντύπωση. Γιατί τα τρία χρόνια και ειδικά για δικαιοσύνη που συνήθως έχει μεγαλύτερες διαδικασίες είναι ένας προβληματισμός. Απ' την άλλη πλευρά όμως να πούμε κάτι. Όχι την επενέστερη. Το ζηλεύω εδώ πέρα το Βέλγιο ότι πραγματικά η μυστικότητα των διαδικασιών το είδαμε και στην υπόθεση της κυρίας Καϊλή. Το είδαμε και σε αυτήν την υπόθεση. Τηρούνται και μόλις έφτασαν οι πληροφορίες στην Ελλάδα. Ξαφνικά γίνανε φίλο και φτερό. Κύριε Πλεύρη, αυτό με συγχωρείτε, είναι ένα πρόβλημα. Το γεγονός ότι πόσο εύκολα γίνονται οι δικογραφίες στην Ελλάδα, είναι ένα πρόβλημα. Η Λεσουάρ και η Λεκό είχε όλες τις πληροφορίες για την υπόθεση Catergate. Όλες. Μα όλες. Κυρίως η Λεσουάρ. Άρα και εκεί υπάρχουν τρύπες στη δικαιοσύνη. Αλλά αυτή η έξαρση των εγκομείων υπέρ των Βέλγων. Όχι, ναι. Αυτά τα τρία χρόνια εμένα με προβλημάτισαν πάρα πολύ. Σε υπόθεση βιασμού. Σωστά. Που για να δούμε την ελληνική πλευρά τώρα, οι υποθέσεις που καταγγέλθηκαν φτάσανε να έχουμε πρωτόδικες αποφάσεις. Δηλαδή, όχι οι υποθέσεις οι αντίστοιχες που καταγγέλθηκαν στην Ελλάδα, φτάσανε να υπάρχουν πρωτόδικες αποφάσεις. Άρα, αυτά τα τρία χρόνια μετά με πρόβλημα είναι για τις υποθέσεις που δεν φτάνουν στη δικαιοσύνη. Άλλο. Όταν κύριε Σκουλέτη, μιλάμε... είπατε κάτι όχι, πολύ σωστό όχι, που εδώ πέρα πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Το Me Too έκανε ένα πολύ μεγάλο καλό ότι ξαφνικά απελευθέρωσε ο κόσμος να μιλήσει. Προφανώς εκεί πέρα έχουμε τη ζυγαριά, όπως είπε και ο κύριος Λοβέρδος, τεκμηρίου αθωότητας. Γιατί πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν καταγγελίες. Να μην δικάζει. Εγώ με συγχωρείτε, για άλλο εμένα, να μιλάς, λόγω της αποσιώπησης που υπήρχε σε όλα αυτά τα αδικήματα και λόγω της σιωπής και λόγω του ότι το θύμα γινόταν θήτης κατά τις διαδικασίες. Σε αυτή τη ζυγαριά το γεγονός ότι έχουν ανοίξει στόματα. Το θύμα. Γινόταν θήτης. Το κάναν θήτη. Πήγαινε στις υποθέσεις βιασμού και το θύμα έπρεπε να αποδείξει ότι δεν προκάλεσε. Δύο φορές θύμα. Ναι, όχι. Αντιμετωπίζανε ενώ θήτη το θύμα. Ότι φταίσαι εσύ για αυτό που έγινε. Αυτά ζούσαμε.
στα δικαστήρια να στοχοποιούνται δεν γυναίκες. Δεν είναι μόνο τα δικαστήρια. Πριν φτάσουμε, πήγαινε στο αστυνομικό τμήμα να κάνεις καταγγελία και σου λέγε ξανασκέψου. Στην ενδοοικογενειακή βία υπήρχε μια σκέψη επειδή είναι αυτεξε... Να σας πω κάτι και αυτό. Τώρα να γίνονται αυτά. Να θα ήταν ένα τεράστιο ζήτημα αυτό. Μόλις η ενδοοικογενειακή βία έγινε αυτεπάγγελτο. Προσέξτε, έγινε αυτεπάγγελτο που ήταν σωστό στη φιλοσοφία του. Γινόταν αυτό που λέει ο κ. Κουλέτης. Επειδή είχε γίνει αυτεπάγγελτο και δεν μπορούσε να το μαζέψει μετά κανένα, του λέγανε. Μήπως να το σκεφτείς πάλι, γιατί αλλιώς θα φτάσει υπόθεση και φτάναμε στα δικαστήρια. Αυτό το απόστημα έσπασε. Το θέμα είναι λοιπόν, μπορούμε αυτό να το προστατεύσουμε, να το βγάλουμε από την πολιτική διάσταση και να το πάμε ότι εδώ μονοούμε όλοι ότι πρέπει να πάμε παρακάτω. Και επίσης οι εσωτερικές διαδικασίες στα κόμματα, επιλογή υποψηφίων και παρακολούθηση. Εντάξει, αυτό να σας πω κάτι. Και να στηρίξουμε θέμα... τα θέματα και τα θύματα με δομές. Ναι. Σωστό είναι αυτό. Μία γυναίκα, γιατί για γυναίκες μιλάμε έτσι σχεδόν στο 100%. Στο 95% λοιπόν, γυναίκες. Οι γυναίκες οι παιδιά. Έχουν ανάγκη στήριξης οικονομικής για τα έξοδα του δικηγόρου. Έχουν ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης για τα παιδιά, αν υπάρχουν στη μέση. Σε αυτά τα πράγματα είμαστε πάρα πολύ πίσω ως κοινωνία. Είδαμε τι έγινε με την 12χρονη, η οποία κατήγγειλε. Ένα ολόκληρο σύστημα. Πάντως, έχετε διαβάσει τι είπε η Χρονοπούλου. Έχετε διαβάσει έτσι. Είναι συγκλονιστικό. Η καταγγελία είναι συγκλονιστική. Η ανάρτησή της είναι συγκλονιστική. Η καταγγελία δεν την έχω διαβάσει. Ναι, παίρνω την ανάρτηση ως καταγγελία. Αλλά η ανάρτηση είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, τώρα να πάμε λίγο να κάνουμε ένα γρήγορο γύρο στα θεσμικά. Για να πάμε μετά και στα πιο πολιτικά της κάλπης. Θεσμικά τι εννοώ, κύριε Πλεύρη. Σας κατηγορούν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα. Ότι οι αυτοδυναμίες παράγουν διαφθορά και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την θεσμική κανονικότητα, όπως υποκλοπές. Τώρα σας λένε από το ΣΥΡΙΖΑ για το Predator ότι δώσατε την έγκριση να γίνει εξαγωγή τους στο Σουδάν. Έχουμε το θέμα της δικαιοσύνης με το νόμο για το μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη. Κακώς το λέμε έτσι, αλλά είναι φωτογραφικό. Δεν θα πρέπει να το λέμε έτσι. Με τον Τζανερίκο, τις διαπραγματεύσεις που έκανε ή δεν έκανε, τι έκανε τελικά ο κύριος Γεραπετρίτης. Είναι θεσμικά ζητήματα αυτά, όπου η κυβέρνηση έχει ευθύνη για το πώς έχουν εξελιχθεί. Προσέξτε. Πρώτα απ' όλα, επειδή μιλάμε στο θεσμικό επίπεδο, αυτή τη στιγμή στο θεσμικό επίπεδο, αυτό το οποίο έχουμε είναι δύο πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν καταδικαστεί από το ειδικό δικαστήριο για θέματα που συσχετίζονται με τους θεσμούς. Για τον έλεγχο της δικαιοσύνης και τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και μάλιστα θύμα αυτής της διαδικασίας έχει υπάρξει ο κύριος Λοβέρδος. Άρα εκεί πέρα είχαμε τις θεσμικές εκτροπές. Εμείς αυτό το οποίο λέμε, άρα τέλος πάντων αυτό το λέω όχι με την έννοια συμψηφισμού. Συμψηφισμός θα ήταν να είχαμε εμείς καταδικασμένους και ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικασμένους. Εμείς έχουμε μόνο καταγγελίες. Εδώ πέρα έχουμε αποφάσεις ειδικών δικαστηρίων. Τι λέμε εμείς, και αυτό συνδέεται όλο. Γιατί ξεκινήσατε και λέτε από την αυτοδυναμία, αν παράγουν ή δεν παράγουν. Ο τόπος εδώ πέρα συνεχώς κυβερνήθηκε, μεταξύ των οποίων και από το ΣΥΡΙΖΑ, με ισχυρά στις πλειοψηφίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε τη μία φορά που έχει κυβερνήσει, τις δύο μάλλον φορές, αλλά μία ενότητα εξουσίας, με ένα εκλογικό σύστημα το οποίο το άλλαξε στην πορεία αφού είχε πάρει τον πόνι των 50 εδρών. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ διαχρονικά κυβερνούσε με ισχυρές πλειοψηφίες και το ΠΑΣΟΚ είχε ταλαιπωρήσει τη χώρα, να θυμηθούμε το 89. Δυστυχώς και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε φορά που ήταν να έχουν, είναι στην εξουσία θέλανε να έχουν ισχυρά συστήματα διακυβέρνησης, δηλαδή ενισχυμένη αναλογική, και όταν ήταν να πάει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θέλανε απλή αναλογική. Αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά υποστηρίζει την ενισχυμένη αναλογική και ακόμα αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα, το τι κυβερνήσεις μπορεί να υπάρξουν 21 Μαΐου και κατά βάση όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ως προοδευτική διακυβέρνηση δεν το πιστεύει ούτε ο ίδιος στη φιλοσοφία του. Δηλαδή η προοδευτική διακυβέρνηση να τα βρει ο κύριος Κουλέτης με τον κύριο Λοβέρδο, να υπάρχει ο λίγων Βαρουφάκης που πώς θα τα βρει ο Βαρουφάκης με το ΠΑΣΟΚ και με το ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως ανοχή από το ΚΚΕ που είναι προοδευτική δύναμη αλλά είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό δημιουργεί σε ένα χάος. Οι θεσμικές λοιπόν εκτροπές είναι όταν έχουμε αδύναμες κυβερνήσεις. Από εκεί και πέρα στα επιμέρους θέματα. Εμείς μπορούμε να τοποθετηθούμε. Επιμέρους θέμα, ναι. Εμείς θέλαμε να φέρουμε μια διάταξη ώστε κόμματα τα οποία είναι επικίνδυνα για τη λειτουργία της δημοκρατίας με αντικειμενικό όμως κριτήριο. Φορές, κύριε, με αντικειμενικό. Γιατί δεν πήρατε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ κατευθείαν. Την πρόταση που συμφώνησε του ΠΑΣΟΚ, μετά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό. Δεν συμφώνησε με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει άλλη μετά, πρόταση. Του κυρίου Αλεβιζάτου πρώτα... και του κυρίου Αλεβιζάτου. Άλλαξε στην πορεία. Άλλαξε στην πορεία. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και συνένεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαφορετικές. Εμείς από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ πήραμε πολλά στοιχεία.
πολλά στοιχεία πήραμε. Στην πραγματικότητα ήταν η δεύτερη ψηφοφορία που έγινε εκεί πέρα, ήταν το κεντρικό της συζήτησης για γιατί το κόμμα. Γιατί χρειάστηκε τρεις φορές να το πετύχετε και σε προεκλογικό χρόνο, εμείς ρίχνοντας νερό στο μήλο του Κασιδιάρη. Πάμε στην ουσία. Με συγχωρείτε, μήλο στο, νερό στο μήλο του Κασιδιάρη ρίχνει ένας, και εγώ το λέω γιατί εδώ πέρα μιλάμε για παρέμβαση στην νομοθετική εξουσία, όταν βγαίνει ένας αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και έρχεται και λέει ότι η Βουλή δεν μπορεί να νομοθετεί. Γιατί αυτό είπε μέσος πλην σαφώς. Προφανώς η Βουλή δεν μπορεί να νομοθετεί και η Βουλή μπορεί να νομοθετεί και να λέει κάνετε και ποιες είναι οι θέσεις στους δικαστές. Κανένα face control δεν κάνουμε. Εμείς είπαμε ξεκάθαρα τους. Και με συγχωρείτε, εδώ πέρα είναι το βάρος του Αντιπροέδρου. Εμείς είπαμε ξεκάθαρα ότι οι συζητήσεις που γίνονταν μόνο θεσμικές και δεν μπορώ εγώ να νέχομαι από έναν Αντιπρόεδρο να μην βγαίνει σε δημοσιογράφους να μιλάει και να λέει αν χρειαστεί θα πω. Αν έχει να πει ονόματα, αν έχει να πει το οτιδήποτε, να πάει να το καταγγείλει. Μέχρι προχθές δίκαζε στα δικαστήρια. Δεν μπορεί να μιλάει με διαρροές και με πηγές. Να πάει και να πει ποιο ήταν. Λέει ότι είναι ένα τέλεχος. Έχετε ακούσει, λέει. Ναι, ναι. Είναι ένα τέλεχος. Το οποίο δεν είναι στην κυβέρνηση, αλλά είναι ανώτατος τέλεχος και μου έφερε μια προσφορά. Ποιος είναι αυτός? Να βγει να πει. Δικαστής είναι ο άνθρωπος. Δίκαζε πριν από μερικές μέρες. Και έρχεται να μας πει τώρα ότι αν χρειαστά μιλήσω, ό,τι έχει να το πει. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα να φτάνουμε μέχρι και στο Σουδάν, να κατηγορούμαστε και για τον εμφύλιο στο Σουδάν, ότι φταίει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποντάρει πάρα πολύ σε ένα κομμάτι θεσμικών υποτιθέμενων ατοπιμάτων. Αλλά ο ίδιος είναι ένα θεσμικό ατόπιμα, ο οποίος μέχρι σήμερα είναι το μοναδικό κόμμα, δεν έχει υπάρξει άλλο κόμμα στην μεταπολίτευση, που έχει καταδικασμένους υπουργούς για θεσμικές εκτροπές. Όχι δηλαδή για μια πράξη απλής κοινής διαφθοράς. Η μία καταδίκη έχει να κάνει ότι πήγε να ελεγχθεί το μηντιακό τοπίο, η άλλη καταδίκη ότι μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης στην εισαγγελία που είχε, στην εισαγγελέα που είχε φάκελο των 10 πολιτικών προσώπων και έκανε παρεμβάσεις. Μάλιστα. Κύριε Σκουλέτη. Κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίστηκε στο comeback της το 19 ως μια δύναμη η οποία σέβεται τους θεσμούς. Ωστόσο, αν κοιτάξει κανείς τα πεπραγμένα της, μάλλον οδηγούμαστε σε ένα τελείως διαφορετικό συμπέρασμα. Και το πρώτο και κύριο έχει να κάνει με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Η υπόθεση των παρακολουθήσεων, η οποία είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα, δεν έχει προηγούμενο σε ευρωπαϊκή δημοκρατία και δεν έχει προηγούμενο να πηγαίνουμε σε εκλογές, να μην έχουν δοθεί απαντήσεις και να μην έχει τολμήσει κάποιος να παραιτηθεί για αυτή την υπόθεση, πέρα από τον Ανιψιό, ο οποίος δεν ήτανε του Πρωθυπουργού πολιτικό πρόσωπο. Τι ήταν το πολιτικό πρόσωπο? Άρα εδώ πέρα οι μόνοι ίσως που δεν δικαιούνται να μιλάνε για την θεσμική λειτουργία και για τον πυρήνα του κράτους δικαίου είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Ενώ την ίδια στιγμή θυμόμαστε τι είχε υποστεί ο κύριος Ράμος γύρω από αυτή την υπόθεση. Αλλά εγώ θα σας πω και μια σειρά άλλες περιπτώσεις όπου οι αποφάσεις τελικά του ίδιου του Συμβούλου της Επικρατείας είναι à la carte για αυτή την κυβέρνηση. Για παράδειγμα, υπήρχε απόφαση σε σχέση με την ανάγκη μεταφοράς των μετοχών της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ εδώ και πάρα πολύ καιρό πριν πάει στην Ολομέλεια οριστικά και πάρθει για να γυρίσουν υπό τον έλεγχο του Δημοσίου. Προσπάθησε να το παρακάμψει και μετά βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε θα επιστρέψουν. Γιατί δεν το έκανε με την τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αμέπως αμέργων. Υπήρχαν αποφάσεις για άλλα θέματα συγκεκριμένα. Θέλετε να σας πω και για πράγματα που αγγίζουν επιχειρηματικά συμφέροντα. Η επιχείρηση στη Χαλκιδική της Ελληνικός Χρυσός. Εγώ είχα πάρει την απόφαση όταν είχα πει ότι καταπατούν τη σύμβαση. Είχα προσφύγει τότε, είχα ανακαλέσει τότε την αδειοδότηση, είχαν προσφύγει στο ΣΤΕ, βγήκε η απόφαση επικυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, θα έπρεπε το κράτος να καλέσει πάλι την εταιρεία για να δούνε τι γίνεται και να πάει να διαπραγματευτεί τη σύμβαση και τι έκανε. Έκανε άλλη σύμβαση για να παρακάμψει την ίδια την απόφαση του ΣΤΕ. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια παράταξη που σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Προσέξτε να δείτε. Ο καθένας βέβαια από εκεί και έπειτα αναλαμβάνει και την πολιτική ευθύνη, διότι δεν φαντάζομαι ότι εννοείται ο κύριος Παπάς, γιατί σε αυτόν αναφέρονται έτσι. Έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα. Δεν είναι, δεν τα έχει στερηθεί. Ο καθένας λοιπόν αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη να θέσει τα ζητήματα αυτά στην κρίση του ελληνικού λαού. Ο κύριος Πάτσης, για παράδειγμα, μάθαμε
ότι τι, έκανε πράγματα τα οποία δεν ήταν σύνομα. Ο κύριος Χιμάρας που μας λέγανε ότι θα είναι μέχρι τελευταία στιγμή στα ψηφοδέλτια, δεν είχε καμιά καταδίκη. Καλά κάναν και το αποσύρανε. Ή η περίπτωση της κυρίας Νικολάου, όπου επί μήνες, ενώ υπήρχαν συγκεκριμένες καταγγελίες ότι είχε ζημιώσει το δημόσιο συμφέρον μέσα από τις απευθείας αναθέσεις, θα μου πείτε απευθείας αναθέσεις τελικά σχοινή κορδόνη αυτή η κυβέρνηση. 9 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις έκανε, δεν είχε ξαναγίνει. Δηλαδή τόσο πια εκμετάλλευση της υπόθεσης της πανδημίας δεν είχαμε ξαναδεί για να παρακαυτούν τα πάντα, κάθε είδους νομιμότητα. Απλά και μόνο για να ευνοηθούν κάποιοι ημέτεροι. Άρα λοιπόν εγώ τα ακούω βερεσέ όταν μιλάει για σεβασμό στους θεσμούς η συγκεκριμένη παράταξη. Εδώ πέρα είχαμε ένα συγκεντρωτικό επιτελικό κράτος το οποίο έλεγχε τους πάντες. Πάντως κύριε Σκουλέτη, σε αυτό που λέτε υπάρχουν δηλώσεις και του κύριου Πολάκη για τους αρμούς της εξουσίας. Ότι τι είναι πρέπει... η αρμή της εξουσίας, γιατί φοβάμαι ότι άλλα εννοούμε. Ναι. Τι είναι η αρμή της εξουσίας. Είπε για τους δικαστές ότι πρέπει να φέρουν προοδευτικούς δικαστές, να συνταξιοδοτήσουμε διάφορα... κάποιους, να παρεύουμε. Δηλαδή στο παρελθόν έχουν ακουστεί πράγματα από δικάστες στελέχη. Μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο μίξτερ. Να φύγει από το ψηφοδέλτιο ο κύριος Πολάκης. Μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Διότι αν θέλετε να κάνουμε συζήτηση και για την διάκριση των εξουσιών, την κάνουμε και για τους αρμούς της εξουσίας, η οποία δεν εμπίπτει σε την κατηγοριοποίηση των τριών εξουσιών. Είναι κάτι άλλο. Υπάρχει στην πολιτική ορολογία η έννοια του αρμού της εξουσίας. Και όπως για παράδειγμα υπάρχει τέταρτη εξουσία. Την οποία έτσι δεν είναι. υπάρχει οικονομική εξουσία. Υπάρχουν οικονομικά κέντρα τα οποία επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις. Υπάρχει το σύστημα της διαπλοκής, το οποίο στην Ελλάδα μεγαλούργησε. Ο παλαιός δικοματισμός αναπαρήγαγε την διόνυσή του στη βάση της διαπλοκής. Θυμόσαστε το τρίγωνο της διαπλοκής. Πολιτικά κέντρα, τραπεζίτες, οικονομικά συμφέροντα. Αυτοί επί 30 χρόνια κανοναρχούσαν στην Ελλάδα και τη χρεοκόπησαν τη χώρα. Άρα λοιπόν αυτά όλα έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε αρμού της εξουσίας. Αυτό σας κατηγορούν, ότι πήγατε και εσείς να πάρετε τη θέση στο τρίγωνο. Εκ του αποτελέσματος βλέπετε κάτι τέτοιο. Για κοιτάξτε, για ανεπιστήμους στους τηλεθεατές, κάντε ένα ζάπινγκ και κοιτάξτε λοιπόν να δείτε τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι δεν πέτυχε δεν σημαίνει ότι δεν το προσπάθησε. Το προσπάθησε και υπάρχει και καταδίκη γι' αυτό. Αλλά το λέω... Και κλείστε κύριε Σκουλέτη. Ναι, και κλείνω. Το λέω αυτό διότι είναι φανερό ότι αυτή η δίκη είχε πολιτικό υπόβαθρο. Και έχω κάθε δικαίωμα να το λέω. Έχω κάθε δικαίωμα να το λέω και δεν σημαίνει ότι σέβομαι τις αποφάσεις. Μπορώ να τις κρίνω τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις είναι αυτές που είναι, αλλά έχω δικαίωμα να έχω τη γνώμη μου. Και το λέω σε εσάς που είστε νομικοί και φαντάζομαι ότι δεν μου το αρνείστε. Και είναι και ένας άνθρωπος που είναι απόφαση. Δικαιώθηκε, αθώθηκε και πέρασε μια ταλαιπωρία. Έτσι, και ήμουν και δικηγόρος στη μία δίκη και μάρτυρα στην άλλη. Και να ρωτιέμαι τώρα, κύριε Λεωφόρο, οι πολίτες που μας παρακολουθούν. Ναι. Και να απαντήσετε, παρακαλώ. Αλλά βάλτε και αυτό. Παρακαλώ. Οι πολίτες που μας παρακολουθούν. Και σου λέει, εγώ όταν θα πάω στο δικαστήριο, πώς θα με αντιμετωπίσουν. Ναι. Όταν ακούστε. Γίνεται όλο αυτό σε ανώτερο επίπεδο. Ακούστε. Καταρχάς, εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα που οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη ή που οδηγούνται. Αν ήμουν τρίτος, πείτε με τρίτο. Και παρακολουθούσα τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Σκουλέτη. Τρίτο κόμμα είστε πάντως. Τρίτο κόμμα είμαστε. Πείτε τώρα ότι εγώ προσπαθώ να πάω έξω από εμάς τους τέσσερις εδώ και να πω μας ακούμε. Μας ακούει ένας άνθρωπος και λέει. Έχω δύο υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που καταδικάζονται από το ειδικό δικαστήριο, από ειδικό δικαστήριο, τα μέλη του οποίου δεν είναι τα ίδια, άλλα μέλη είναι στο ένα δικαστήριο, άλλα στα άλλη, και βγαίνουν με κλήρωση. Που είναι κλήρωση που γίνεται μέσα στη Βουλή. Από τρία δικαστήρια. Από τον πρόεδρο της Βουλής. Δηλαδή μπορεί να κληρωθεί ο Παναγιωτόπουλος, μπορεί ο Σκουλέτης, μπορεί ο Πλεύρης, μπορεί ο Πλεύρης, μπορεί κανένας από εμάς. Άλλοι. Άρα δεν υπάρχει προκαθορισμένη σύνθεση όπως πήγε να υπάρξει στο πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου από ό,τι διαβάζουμε. Έτσι. Για τα κασιδιάρικα. Ναι. Και έχεις 13-0 εδώ, δύο χρόνια φυλακή, ενοχή για τον κύριο Παπαγιολόπουλο με πλειοψηφία. Πόσο ήταν, 9-4, κάτι, με πλειοψηφία. Άρα έχεις για τα θέματα της δικαιοσύνης και για τα θέματα των μέσων ενημέρωσης δύο ευθείες παρεμβάσεις καταδικασμένες από δικαστές που κληρώθηκαν. Δεν σ' αρέσει η απόφαση να τις κάνεις κριτική. Να βρίζεις τους δικαστές δεν σου επιτρέπεται.
Και εμένα δεν μου άρεσε η απόφαση του Συμβουλίου για το θέμα της Νόβαρτς. Δεν μου άρεσε. Πρέπει να πάω να βρίσω τους 5 δικαστές που πήραν την απόφαση. Και ούτε το έκανα, ούτε θα το κάνω. Γιατί είμαι της αρχής του συνταγματικού δικαίου, τους δικαστές ούτε τους επενείς, ούτε τους μέμφες. Μπορεί να κάνεις κριτική. Αλλά αν τους λες ότι είναι πιασμένοι, πρέπει να έχεις στοιχεία για να το πεις αυτό. Ή να τους προγράφεις με φωτογραφίες. Έτσι. Ενώ λοιπόν εδώ συμφωνώ με τον κύριο Πλεύρη, έρχονται οι υποκλοπές και χαλάνε αυτή την συμφωνία και την εικόνα. Διότι για τις υποκλοπές, κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν έχουμε βγάλει άκρη. Είναι μια υπόθεση που οδηγείται στη δικαιοσύνη. Τι σημαίνει οδηγείται? Ο Θόδωρος Πάγκαλος έλεγε ότι ο πιο κακός χρόνος για την πολιτική είναι ο ενεστός διαρκείας. Οδηγείται. 7, 8, 10, 25, 30 χρόνια. Θα πεθάνουμε. Και αυτό θα οδηγείται. Ναι. Και θα μάθουμε ποτέ. Φως δεν έχουμε. Φως δεν έχει μπει. Ακόμα και αν πάρουμε την εκδοχή της κυβέρνησης ότι υπήρχε ένα άλλο σύστημα, δεν θα πρέπει να τους δούμε αυτούς. Δεν ξέρω δηλαδή... για άλλα συστήματα, για τα ίδια συστήματα. Εγώ ξέρω ότι αυτό το θέμα θα είναι θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Θα το βάλετε στο τραπέζι. 100%. Δηλαδή. 100%. Με ποια λογική, πώς θα το βάλετε δηλαδή, πολιτικά? Είναι δυνατόν δηλαδή αυτό το θέμα να το αφήσουμε στην άκρη και να πούμε ότι το ξεχάσαμε? Ξέρετε, μπορεί να το ξεχνάει η καθημερινότητά μας. Και εγώ καταλαβαίνω τους πολίτες που λένε, έλα μωρέ Λοβέρδο, κάθε μέρα να μας λες για αυτό το θέμα τώρα. Το καταλαβαίνω. Έχει εξαχθεί πολύ αρνητικά για την πατρίδα μας. Εκτός Ελλάδος, στα σύνορά μας έξω, έχει ακουστεί πάρα πολύ άσχημα. Ότι και στην Ελλάδα παρακολουθεί ένας τον άλλον. Έτσι, και δεν είναι καθόλου καλό για τη χώρα μας αυτό. Έτσι. Άρα, μπαίνει αυτό το θέμα πάνω στο τραπέζι και συσκοτίζει τις καθαρότητες που είχαμε πριν τον Ιούλιο του 2020. Δηλαδή, εσείς για να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πάμε σε αυτό το σενάριο τώρα, θα βάλετε το θέμα των υποκλοπών. Τόση ώρα ακούω τον κύριο Πλεύρη, ακούω τον κύριο Σκουρίτα, ακούω και τον εαυτό μου και βλέπω έναν τίτλο, σαν να συζητάμε για την αυτοδυναμία ή τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Συζητάμε όμως άλλα θέματα. Και καλά κάνουμε και τα συζητάμε. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα, γιατί εκεί με πάτε, ναι, δεν το έχει απαντήσει κανένας από τους δύο προλαλήσαντες. Εγώ σας λέω ότι δεν είναι και τόσο ερώτημα. Διότι έχουμε τον εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής και επιστημονικά και στην αναθεώρηση του συντάγματος και παντού όπου έχουν βρεθεί και με τα άρθρα μου, είμαι κατά της απλής αναλογικής. Γιατί είμαι κατά της απλής αναλογικής? Διότι όταν πήγα το 1996 τώρα, μιλάμε προπολεμικά, πήγα, με έστειλε η κυβέρνηση ως Γενικό Γραμματέα τότε να πάω στην Πολωνία, στη Βαρσοβία, να συζητήσω τα μαθήματα που κάνανε στα νέα κράτη της Ευρώπης, ναι, οι έχοντες εμπειρία για πολυκομματικές κυβερνήσεις, έβλεπα προγράμματα, κύριε Παναγιωτόπουλε, με 140 θέσεις. Πάνω στις οποίες συμφωνούσαν ή διαφωνούσαν τα κόμματα και κάναν τις κυβερνήσεις. Και έχω την εμπειρία του 2012 που κάναμε με τη Δημάρχη και τη Νέα Δημοκρατία μια συμφωνία, ευχολόγιο, που δεν τηρήθηκε τίποτα. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας που θέλει η απλή αναλογική επιβάλλουν και κόμματα που θέλουν να συνεργαστούν. Εδώ βλέπουμε μια φοβερή απροθυμία. Δεύτερον, ο εκλογικός νόμος της Νέας Δημοκρατίας είναι απολύτως δυσνόητος. Αντί να. Και κύριε Πλεύρη, το νόμο με τον οποίο κυβερνήσατε και κυβέρνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς τον κάναμε. Προσέθεσε ο κύριος Παυλόπουλος 10 έδρες. Τον πόνους των 40 εδρών, εμείς το είχαμε κάνει, ο κύριος Σκανδαλίδης. Και αύξησε τον πόνους, υπέρμετρα θεωρώ, ο κύριος Τάδε, ο κύριος Παυλόπουλος, που ήταν υπουργός εσωτερικών, και το πήγε 50. Άρα, με τον ίδιο νόμο κυβερνήσαμε και τα τρία κόμματα που είμαστε εδώ. Αντί να φέρετε αυτό, φέρατε ένα νόμο, ο οποίος. Το σκεφτήκατε. Ο οποίος διονύζει την ανισοτιμία της ψήφου. Αλλά ζωνικά. Ο οποίος διονύζει την ανισοτιμία της ψήφου. Όχι, πάντως, το πάει κλιμακωτά. Πάει κλιμακωτά, πάει και με βάζει ένα όριο. Να μην πάρει απευθεία στι 50, όταν, να, ναι, πάρει σταδιακά. Να το πάρει σταδιακά και τρέχα γύρευε και πάλι τα ίδια. Ναι. Και τώρα να μην συνεχίσω. Γιατί θα μπορούσα. Ναι. Λέω λοιπόν τώρα. Λέω τώρα ότι να συνεχίσετε αυτό... σε κάτι. Όχι. Να απαντήσετε σε κάτι. Να θέσω εγώ ένα γρήγορο ερώτημα. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, να τελειώσω. Μιλάτε. Το αυτοδυναμία η κυβέρνηση συνεργασία είναι με τα δεδομένα τα δημοσκοπικά σήμερα κυβερνήσει συνεργασία. Γιατί δεν είναι κάτι άλλο. Τον κύριο Πλεύρη τον θεωρείτε προοδευτικό για να συνεργαστείτε μαζί του? Δεν μ' αρέσουν οι ταμπέλες και σας έχω πει ότι την ταμπέλα τη δική σας ως προσωπικός. Εγώ ρωτάω. Είμαι πιο προοδευτικός από τον κύριο Καμένο. Εγώ συνεχίζω. Όχι, αφήστε τον κύριο Καμένο γιατί δεν είναι παρόν. Συνεχίζω μια συζήτηση. Εμείς κάνουμε την έχουμε κάνει. Μου λέει λοιπόν, μου λέει ο κύριος Λοβέρδος, εγώ δεν θεωρώ προοδευτική δύναμη
τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έτσι, είναι, το, έτσι το έχω πει 10 φορές. Δεν το λέει το κόμμα σας, μου λέει το λέει, του λέω δεν το λέει. Διαφωνήσαμε προς αυτό. Λέω τον κύριο Πλεύρη τον θωρείτε. Έχω να μπορεί να είναι ενδυνάμει λοιπόν. Συνέτερος ο κύριος Πλεύρη. Πρώτα απ' όλα πολιτικός χαρακτηρισμός. Πολιτικός χαρακτηρισμός. Τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Πλεύρη την θεωρείτε. Του κάνατε ερώτηση να απαντήσει. Να απαντήσει. Να το ακούσουμε αυτό. Σε εκλογές είμαστε, προεκλογική περίοδο. Να εννοούμε ένα προηγούμενο γιατί το συζητάμε στα αντιρροπικά με τον κύριο Πλεύρη. Το παγώ. Ναι. Ήρθε ένας υποψήφιός μας στη Ζάκυνθο, μείζον υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος. Ποιος ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, δικαιοσύνης. Ο κύριος Κοντονής. Ο κύριος Κοντονής. Υποψήφιος του Πασόκ τώρα, ναι, του για Κινάλ. Την δημοκρατία, του, να του Κινάλ. Μην ξεχάσετε, ναι, να μου στη Ζάκυνθο. Και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι προοδευτικό κόμμα. Και λέω εγώ, να μου φέρετε μια απόφαση του Πασόκ που ορίζει το ΣΥΡΙΖΑ ως προοδευτικό κόμμα. Καμία. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι. Θα υπάρξουν συγκλήσεις πάνω στα βασικά θέματα που δεν είναι πάνω από 10. Τα βασικότατα θέματα, γιατί αν πάμε στις λεπτομέρειες των θεμάτων, περνάμε τα 100. Μπορεί να υπάρξει με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Πλεύρη. Μπορεί να υπάρξει με τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα. Πρέπει να τα δούμε αυτά. Ωραία. Βάλατε κάποια θέματα στο τραπέζι για την εργασία. Έχετε βάλει. Κατά επανάληψη. Ποια έχετε βάλει. Εργασιακά. Έχετε βάλει. Υγεία, που είναι το αγαπημένο θέμα του κυρίου Πλεύρη. Έχετε βάλει μια σειρά από θέματα. Και εγώ καημένο, επειδή σα άκουσα να λέτε. Στον κύριο, στο ΟΑΝ ήμασταν μαζί και λέγατε ότι για τα κόκκινα δάνεια για έχουμε τεκμηριωμένες προτάσεις. Και άκουσα τον Πρωθυπουργό στο Περιστέρι να τις εκθέτει, τις έχω στο κινητό μου. Τα δύο τρίτα από αυτές έχουν πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει τις εξέθεσε. Και τον ακούω μετά να λέει στην τηλεόραση, προεκλογικά λέμε και μια κουβέντα παραπάνω. Είναι μια κουβέντα παραπάνω αυτά που είπε για τα κόκκινα δάνεια. Γρήγορα σε αυτό, γιατί είχε ενδιαφέρον και πρόκληση του κ. Σκουλέτη. Πρώτα απ' όλα, τα κόμματα δεν χαρακτηρίζονται από πρόσωπα. Στα μέσα υπάρχουν πρόσωπα. Όχι, τα ίδια τα κόμματα έχουν πρόγραμμα. Εμένα κάποιο μπορεί να με θεωρεί οτιδήποτε, αλλά δεν σημαίνει η δική μου παρουσία ότι αλλάζει τη φυσιογνωμία τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά να έρθω στο προσωπικό που είπατε. Εγώ θεωρώ ότι είμαι συντηρητικό πολιτικό και ότι είμαι δεξιό πολιτικό. Οφείλω να πω όμως, κύριε Σκουλέτη. Εγώ αυτό με ενδιαφέρει ότι να το ακούσω. Αν σας θεωρεί κάτι για να δούμε. Συντηρητικό. Να σας πω, ναι, ναι, πω κάτι. Τι είναι η Δημοκρατία. Να σας πω. Κύριε Σκουλέτη. Κύριε Σκουλέτη, με διάφορα. Να σας πω κάτι. Να μιλήσω κύριε Σκουλέτη. Μιλάμε για προοδευτικά και μη προοδευτικά. Δεν μιλώ εγώ για αυτό. Μισό λεπτό. Εγώ βρήκα λοιπόν, κύριε Σκουλέτη, ένα έντυπο αιμοδοσία που απαγόρευε στους ομοφυλόφιλους να δίνουν αίμα. Αυτό το έντυπο πέρασαν 4,5 χρόνια διακυβέρνησή σας. Ακριβώς έλεγε ότι όσοι από το 1977 έχουν μία ομοφυλοφιλική σχέση δεν μπορούν να δώσουν αίμα. Αυτό καταργήθηκε με Υπουργό Υγείας τον Πλεύρη. Αυτό το από το 1980 80, και δεν καταργήθηκε. Αυτή ήταν η ερώτηση. Δεύτερο. Περιμένετε. Αλλά επειδή μιλάτε για βρήκα, θα με αναγκάσετε να προσωποποιήσω τη συζήτηση. Θα πω όχι επειδή προσωποποιήσω. Και να σας θυμίσω τις ευχές σας που δώσετε το Πάσχα τώρα. Θα σας πω, περιμένετε. Το Πάσχα. Δύο, να ολοκληρώσετε τι είπατε στο Πάσχα. Να ολοκληρώσετε. Την μεγάλη, θα σας πω, να τη μεγάλη γιορτή του χριστιανισμού. Μπορείτε. Θυμόσαστε τι είπατε. Της Ορθοδοξίας. Της Ορθοδοξίας. Θυμόσαστε τι είπατε. Ότι θα κρυθεί το θέμα του φράχτη, λέτε. Και των μεταναστών. Αυτό είπατε. Λοιπόν, πάμε δεύτερο. Αυτό είπατε. Δεύτερο. Απέναντι στον πρώτο μετανάστη στην Οικουμένη που ήταν ο Χριστός, εσείς είπατε τις Άγιες Μέρες του Πάσχα για το θέμα των μεταναστών. Αυτό ήταν το χριστιανικό μήνυμά σας. Θα με αφήσετε να τελειώσω. Ο φράχτης έγινε από τον κύριο Παπουτσί, για να θυμηθούμε. Μιλάω για τις ευχές της προσωπικής σας πριν από εβδομάδα. Ακριβώς. Δεύτερο, πάμε να δούμε. Ναι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον Δήμο της Αθήνας και εκλογική μου περιφέρεια, ναι, μαζί με τον Δήμαρχο, λειτουργεί χώρος εποπτευόμενης χρήσης και δίνεται να αλοξώνει στους χρήστες. Έχει μπει η θεραπεία PrEP στα άτομα ΛΟΑΤΚΙ. Σε μια ΛΟΑΤΚΙ, προσέχτε, που άμα λέγατε Πλεύρης με ΛΟΑΤΚΙ. Απαγόρευση θεραπείων μεταστροφής. Απαγόρευση θεραπείων μεταστροφής. Δικαίωμα στα HIV άτομα να μπορούν να κάνουν υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, να έχουν τεχνοθεσία. Άρα κάνετε την αυτοκριτική σας τώρα. Αυτό μου είπατε τώρα. Αυτό σας λέω. Λέτε Πλεύρης και ΛΟΑΤΚΙ, άμα το λέγατε. Βλέπετε όμως ότι τελικά. Μετατοπίζεστε. Για να καταλήξουμε. Μετατοπίζεστε. Δεν είναι μετατόπιση, κύριε Σκουλέτη. Για να καταλήξουμε. Εμένα δεν σπαίνει. Οι προοδευτικές και οι συντηρητικές πολιτικές κρίνονται τελικά από τις αποφάσεις που λαμβάνετε. Άμα εσείς θεωρείτε λόγου χάρη προοδευτικό. Το να βγαίνει ο δικός σας υποψήφιος, ο κύριος Πολάκης, και να λέει ότι αυτοί είναι οι δημοσιογράφοι και αυτοί είναι οι δικαστές, πείτε μου, υπάρχει μεγαλύτερο ακροδεξιό πράγμα από αυτή Πλεύρη. Την εμφάνιση και στοχοποίηση ατόμων που και εσάς σας οδήγησε αρχικά μέχρι να ζητήσει συγγνώμη, ναι, ότι είναι λόγος να μην είναι στα ψηφοδέλτια. Άρα τελικά να πάμε στην ουσία. Η ουσία ποια ωραία, είναι. Πάμε και κλείνω. Κύριε Πλεύρη, εάν είναι... τα κόμματα μπορούν να κυβερνήσουν, κυβερνήσατε με τους ΑΝΕΛ.
Προφανώς με τους ΑΝΕΛ δεν τους θεωρήσατε προοδευτικούς. Κάνατε μια σύγκληση. Κυβερνήσαμε το 12-15. Το 12-15 υπήρχαν υπουργοί, ήταν και ο κύριος Λοβέρδος υπουργός, ήταν και ο κύριος Γεωργιάδης υπουργός, ήταν και ο κύριος Λοβέρδος. Άρα στο διατάφτα, κύριε Πλεύρη. Το διατάφτα είναι ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας έχουν προγραμματικές συγκλήσεις. Αποδείχτηκε στην Ελλάδα ότι κατά βάση τέτοιες προγραμματικές συγκλήσεις ήταν δύσκολα να πνευτεί. Και για να λήξουμε κάτι. Αυτό που λέει το Πασόκ, και με συγχωρείτε, κύριε Λοβέρδο. Σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν το πάμε, και εδώ θα συμφωνήσει πιστεύω μαζί μου και ο κύριος Κουλέτης. Δεν μπορεί να συζητάμε ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος δεν είναι και πρωθυπουργός της χώρας. Θα το απαντήσει ο κ. Λοβέρδος. Δεν μπορούμε να το συζητάμε αυτό. Αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι ο κ. Τσίπρας. Αν είναι η Νέα Δημοκρατία, να είναι ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι η σειρά μου τώρα. Ο κ. Λοβέρδος έχει πάρει όλο το χρόνο. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Για να έρθει η σειρά σας. Γιατί έχουμε 13 λεπτά ακόμα να το μοιράσουμε και θα έρθει η σειρά σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο και να το απαντήσετε πολύ σύντομα. Εσείς λέτε αυτοδυναμία και πάλι αυτοδυναμία. Άρα θα πηγαίνουμε σε εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι να πάρετε την αυτοδυναμία. Όχι, εμείς βάζουμε τον στόχο μας και προφανώς ο στόχος του κάθε κόμματος πρέπει να προσαρμόζεται στα ποσοστά αυτός. Που δίνει ωραία, ο λαός. Τα ποσοστά στις δεύτερες εκλογές, γιατί λέτε ότι στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν θα την πάρετε την εντολή. Δεν μπορεί να πάρετε την εντολή. Προσέξτε, την πρώτη εκλογική αναμέτρηση με τα δεδομένα αυτά δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα όμως, αυτοδυναμία δεν μπορεί, αυτοδυναμία. Ναι, σωστά. Τα ποσοστά όμως στις 21 Μαΐου θα δείξουν εάν υπάρχει δυνατότητα αυτοδυνάμεις κυβέρνησης στην πορεία. Ωραία. Άρα στις δεύτερες εκλογές μπορεί να συνεργαστείτε με τον ΠΑΣΟΚ ή θα πάμε πάλι σε εκλογές. Εγώ σας λέω, σας το λέω τώρα από θέση αρχής δικής μου. Ναι, ωραία, ότι βάζεις τον στόχο σκόμα και μετά προσαρμόζεις τους στόχους σου στα ποσοστά που σου έχουν δώσει ο ελληνικός λαός. Άρα, αν ο ελληνικός λαός δεν σου δίνει αυτό που θες ως στόχο, προφανώς πρέπει να προσαρμοστείς. Θα ανανιχνεύσετε επιλογές και θα πάμε μετά στον κύριο Λοβέρδο για να απαντήσει και στην ερώτησή σας. Κύριε Σκουλέτη, εσείς λέτε προοδευτική διακυβέρνηση, αλλά με ποιους? Βεβαίως, πέρα από τα υπόλοιπα που θα το πω. Εδώ βλέπω ότι και οι δύο με διαφορετικό βέβαια τρόπο συμφωνούν σε κάτι. Ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι μια δημοκρατία βαλκανικού τύπου που πρέπει να υπάρχουν μονοκομματικές αυτοδύναμες κυβερνήσεις, παρόλο ότι αυτές έχουν συνδεθεί με μεγάλα προβλήματα για την χρεοκοπία της χώρας. Και όχι το παράδειγμα το οποίο πλειοψηφεί στην Ευρώπη, που είναι οι κυβερνήσεις συνεργασίας σε προγραμματική βάση. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πράγματι προγραμματική βάση. Μπορούμε λοιπόν, όχι προφανώς με τη Νέα Δημοκρατία, που έχουμε προγραμματικό χάος. Τι να κάνουμε, και όλες τις από αυτήν είναι εκ δεξιών δυνάμεις. Ωστόσο, εμείς και αυτό λέμε και προς το ΚΙΝΑΛ και προς το ΚΚΕ. Το δουλέψατε αυτό. Και προς το ΜΕΡΑ25. Την προγραμματική βάση. Και λέμε, και λέμε, και λέμε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε μια σειρά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να καταργήσουμε αυτά τον νόμο Πλεύρη. Τα, μετά τις τα έχουμε πει ήδη. Όχι, και έχουμε, έχουμε και συμπτώσεις μέσα στη Βουλή το προηγούμενο διάστημα. Άρα δεν τα ανακαλύπτουμε τώρα αυτά. Σωστό είναι αυτό. Για τον νόμο Πλεύρη που καταργεί την αποκλειστική και πλήρη απασχόληση, συμφωνήσαμε. Μπορούμε λοιπόν ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Μπορούμε να πούμε, να δούμε τελικά τι σημαίνει στην πράξη κράτος αναξιοκρατίας και ρουσφετολογικό κράτος. Αυτά λοιπόν είναι μια σειρά ζητήματα. Μπορούμε να καταργήσουμε τους αντεργατικούς νόμους Χατζηδάκη, να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, να καταργηθεί η αναιτιολόγητη απόλυση. Σας είπα 5, 6, 7, 8 προγραμματικά ζητήματα. Εγώ πάνω σε αυτά θέλω τοποθέτηση. Αν κύριο Λαβέρδο, πρέπει να το βάλετε φυλακή. Αν εσεί θέλετε να το βάλετε φυλακή. Δεν σα αρέσει αυτό. Θέλετε να... Είναι φτηνό αυτό ο τρόπο. Τον φιλοκάρι στον αυτοκίνητο. Φτηνό ο τρόπο. Δεν είναι φτηνό. Είναι πραγματικότητα. Εγώ απευθύνομαι στο κόμμα Πασόκ Κινάλ, του οποίου είναι μέλο ο κύριο Λοβέρδο. Λοιπόν. Και θέλω μια τοποθέτηση επί αυτών των προγραμματικών ζητημάτων, γιατί άκουσα και ορθώς ότι προτάσει προγραμματικά ζητήματα. Να μας μιλήσει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, το έρμο το σοσιαλδημοκρατικό, με τον κύριο Πλεύρη, τη Νέα Δημοκρατία. Θα το κάνετε? Σας είπα 5 πράγματα. Σε αυτά μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αμέπως, με το ΚΚΕ μπορείτε να συμφωνήσετε δηλαδή. Μόλις ολοκληρώσει ο κ. Κουλέτης. Γιατί θεωρείτε και το ΚΚΕ όμως προοδευτική δύναμη που είναι κατά της προοπτικής. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ και έτσι χαίρομαι που το κόμμα μου, που εγώ έχω συνηθίσει να το ζω ως κόμμα του 45% και του 40%, παρότι είναι μικρότερο αυτή τη στιγμή, είναι ρυθμιστής. Ένα. Δύο. Ό,τι και να λέει ο κ. Κουλέτης για το αν προτιμώ το Α ή το Β εκλογικό σύστημα, η πραγματικότητα τι λέει? Ότι δεν υπάρχει καμία δημοσκόπηση η οποία να προϊονίζεται στο δεύτερο γύρο αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αυτή τη στιγμή
και έχω πει ότι πιο καλές δημοσκοπήσεις, δηλαδή πιο κοντά στα πράγματα, θα έχουμε αφού γυρίσει ο κόσμος στις αιστείες του από τις διακοπές, δηλαδή την άλλη εβδομάδα. Προς ώρας πάντως, αφού τώρα συζητάμε, δεν βλέπω στον ορίζοντα κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Άρα, τώρα πρέπει να δούμε τα θέματα. Τα κόμματα, τους συνδυασμούς, τους σχετισμούς. Εμένα από μικρό παιδί και από την πολιτική μου σταδιοδρομία, η λέξη προοδευτικός με εκφράζει. Και απέναντι στο προοδευτικό έχω το συντηρητικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένας ιδεολογικός αντίπαλος. Ιδεολογικός και πολιτικός αντίπαλος. Με το ΣΥΡΙΖΑ ανοίξαμε κάποια θέματα από τον καιρό του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου και δεν λένε να κλείσουν. Αλλά δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με βάση το παρελθόν στο μέλλον. Άρα τι προτείνω και τι προτείνουμε? Να αφήσουμε τις ταμπέλες κατά μέρος. Οι ταμπέλες που αφισβητούνται. Εγώ για να πω κάποιον ότι είναι προοδευτικός, θέλω να δω τις θεσμικές του προσεγγίσεις. Και θεσμικές προσεγγίσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχει και μια πλευρά, να μου επιτρέψει ο κ. Σκουλέτης, της πάλι ποτέ αριστεράς του εκδοχής, η οποία είναι πραγματικά μια έντιμη πολιτική παρουσία. Αλλά δεν είναι το κυρίως θέμα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Το κυρίως θέμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλο με τον κύριο Τσίπρα. Ναι, να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη και να πούμε ποια είναι τα προτάγματα που έχει θέσει η πολιτική ζωή του τόπου, η κοινωνική ζωή του τόπου και, ρε αδερφέ, και 57 ανθρώπινες ζωές που χαθήκαν. Εγώ βάζω στην πρώτη δεκάδα το θέμα της αξιολόγησης μέσα στον χώρο του δημοσίου. Και λέω ότι αν η αξιολόγηση αυτή είχε δουλέψει όπως την υποσχέθηκε ο Μητσοτάκης, δεν θα είχαμε τα 57 θύματα. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα ήταν άλλος στη μοιραία εκείνη θέση. Συμφωνούμε. Με ποιους συμφωνούμε? Με τη Νέα Δημοκρατία θα συμφωνήσουμε στα λόγια, αλλά η Νέα Δημοκρατία από το 2019 που το πρότεινε, φτάνει το 2023 να το ξαναπροτείνει. 57 θύματα. 57 νεκροί. Καταδικασμένες οικογένειες σε ισόβιο πένθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με την αξιολόγηση στο δημόσιο? Θα πάμε πια επιτέλους σε μια τέτοια πολιτική, η οποία θα πάρει σάρκα και οστά? Δεν θα βάλουμε έναν τίτλο αξιολόγηση, αξιοκρατία. Θα βάλουμε περιεχόμενα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Ναι, βέβαια, αυτό λείπει. Πάντα βάζουμε τίτλους, αλλά το περιεχόμενο σούπερ λείπει. Σούπερ θέμα. Δεύτερο θέμα. Στις υποκλοπές. Δεν θα τα πείτε για τα 10. Όχι. Θα πω τι ανέδειξε το τελευταίο τρίμηνο. Ναι, ναι. Οι υποκλοπές που είναι από τον Ιούλιο πέρσι. Τι περιεχόμενο έρχονται... έχουν εκεί? Πρέπει να υπάρξει φωτιά. Πρέπει να μάθουμε τι έχει γίνει. Θα μάθουμε τι έχει γίνει, ρε αδερφέ. Ποιος θα το πει όμως? Όταν θα συμφωνήσεις σε προγραμματική βάση, ναι, θα δεσμευτείς. Όχι θα φέρω το θέμα στην Επιτροπή. Όχι θα φέρω το θέμα στην Επιτροπή Δεσμών. Δηλαδή, πώς, δηλαδή το ξέρει και δεν το λέει? Βεβαίως το ξέρει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως το ξέρουν. Το ξέρει και δεν το λέει. Το ξέρει. Και ρώτησε εγώ, η δουλειά μου είναι να κάνω ερώτηση. Βεβαίως το ξέρουν. Α, το ξέρει. Βεβαίως το ξέρουν. Καλύτερα από μένα πάντως. Τι έχει ξεκαθαριστεί το θέμα? Ναι. Το ένα κομμάτι είναι στη δικαιοσύνη που δεν αφορά, το άλλο είναι νόμιμες παρακολούθησης. Πολιτικός προϊστάμενος. Εγώ λέω. Τρίτον, το θέμα της προόδου των δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή γραφειοκρατίας. 57 νεκροί. Εδώ έχουμε 4 χρόνια καθυστέρησης του κυρίου Σπίρτζη και του ΣΥΡΙΖΑ, 4 χρόνια του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Μητσοτάκη. Έτσι. Και της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα ξεπεραστεί? Και οι τρεις θα σας πούμε να ξεπεραστεί. Πώς θα ξεπεραστεί? Έχουμε θέματα εδώ που άπτονται. Α. Άμεσων λύσεων που σχετίζονται με την οργάνωση της διοίκησης και της δικαιοσύνης. Εγώ μπορώ να σας φέρω 10 τέτοια, 10 τέτοια παραδείγματα. Και την αναθεώρηση του συντάγματος που η επόμενη Βουλή θα προχωρήσει. Μετά από 2 χρόνια. Θα βάλετε και το 16 για τα πανεπιστήμια? Εμείς το υποστηρίξαμε και το 19 αυτό. Εσείς ευθύνεστε όμως για το 16? Συμφωνώ. Γιώργος Παπανδρέου τον μπλόκαρε τελικά. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν υπέρ, εμείς τον μπλόκαραμε. Συντομεύεται, κύριε Λαμπέρτο. Άρα αυτό το θέμα. Το κίνημα τον μπλόκαρε. Αλλά βλέπετε τι είναι προοδευτικό και τι είναι συντηρητικό. Πάντως προοδευτικό δεν είναι να κάνεις πλάτες στα ιδιωτικά κολέγια. Το παιδί στα ιδιωτικά κολέγια και να βάζει στην ειδική βάση εισαγωγή. Να πληρώνει για να πάει να κάνει ελληνικό στην Κύπρο για να έρθει εδώ. Στην Κύπρο. Αυτό δεν είναι προοδευτικό. Προοδευτικό δεν είναι 20.000 παιδιά να μπαίνουν χωρίς καμία αξιολόγηση στους ιδιώτες και να μην μπορούν να μπουν σε κάποιες σχολές. Γιατί αυτό κάνετε. Όποιο πληρώνει μπορεί. Θέλω να τελειώσω. Για να πάρουμε την απάντηση από τον κύριο Κλέφτη. Παρέμβαση που κάνω, γιατί το θεματολόγιο είναι, φτάνει μέχρι το 10, 10 αλλά... και στην ανάπτυξή του δεκαπλασιάζεται. Έχει το περιεχόμενο. Δεν μου λέτε τα κόκκινα δάνεια. Μιλάμε όλοι για τους ευάλωτους πολίτες.
Έχει καταθέσει μια πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει και το ΠΑΣΟΚ καταθέσει κάποιες προτάσεις πριν από κάποιους μήνες. Αυτό το θέμα είναι δύσκολο. Απευθύνεται σε πολύ δυνατούς λίτες θεμάτων. Γιατί συνδυάζει τρία. Συνδυάζει τον ευάλωτο, συνδυάζει την τραπεζική πίστη και τον αγώνα που κάνει η Ελλάδα για να ανάξει επενδυτική βαθμίδα. Αξιοπιστία. Όχι μόνο, υπάρχουν αριθμοί επικίνδυνοι. Το δημόσιο χρέος είναι δυσθεόρατο. 400 δις. Πάνω από 400 δις. Αν το δει ένα είκος αξιολόγησης χωρίς λόγο, αριθμό, χωρίς τον λόγο. Απόλυτο αριθμό, τότε ναι, πρέπει με άλλα πράγματα. Εάν σαμποτάρουμε την επενδυτική βαθμίδα και την τραπεζική πίστη, το τυνάξαμε το σύστημα στον αέρα και δεν ξέρω αν θα τυναχτεί στην επόμενη ή στη μεθεπόμενη κυβέρνηση. Άρα λέω ότι αν σε αυτά κάτσουμε κάτω και δούμε στην προεκλογική περίοδο και στις διερευνητικές εντολές τι είναι αυτά που προτείνουμε, θα αποφύγουμε τα ευχολόγια. Κύριε Σκουλέτη, ένα λεπτό για να καταλήξω και στον κύριο Πλεύρη για ένα λεπτό. Σε αυτά που είπε ο κ. Λοβέρδος. Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι τα θέσφατά μου. Ναι, όχι. Είναι... Ναι, το πρώτο δεν μου κάνατε. Ναι. Ούτε είμαι εγώ ο κριτής. Ναι, αλλά λέω. Ναι. Ναι. Έβαλε κάποια θέματα. Ο κύριος πολύ Λοβέρδος, σύντομα. Όντως έκανε ένα βήμα και έβαλε κάποια ζητήματα. Εγώ πιστεύω ότι πάνω σε αυτά τα θέματα πρέπει να υπάρξει ένα σαφής προεκλογικός διάλογος και δεσμεύσεις. Έτσι ώστε να είναι κατανοητό και στους πολίτες πριν πάνε στην κάλπη. Προεκλογικός διάλογος, είπατε. Προεκλογικός. Δηλαδή να κάνετε διάλογο, εννοείται. Πάνω σε αυτά τα θέματα. Πάνω σε αυτά τα θέματα. Αυτό που κάνουμε τώρα. Όχι να βρεθεί, ας πούμε, ο κ. Τσίπρας με τον κ. Ανδρουλάκη. Όχι, παιδί μου, τώρα τα κόμματα. Δεν βλέπω να έχει οριμάσει κάτι τέτοιο. Μακάρι να είχαμε φτάσει. Μακάρι να είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έτσι ώστε να πηγαίναμε πάνω στο τραπέζι με συγκεκριμένες θέσεις και να μπορούσαμε να αναζητήσουμε. Αυτό θα έδινε, ξέρετε κάτι, και μια προοπτική στους πολίτες. Οι πολίτες σήμερα είναι σε μια βαθιά κατάθλιψη, διότι δεν βλέπουν μέλλον στη χώρα. Εμείς οφείλουμε αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να επανεπνεύσουμε, ιδιαίτερα τα νέα παιδιά που δυστυχώς πλειοψηφικά κοιτάνε πώς θα φύγουν, πώς θα αποδράσουν. Κύριε, αυτά είναι τα αποτελέσματα των 4 λεπτών. Κύριε Πλεύρη, σε ένα λεπτό. Αυτά που είπε ο κύριος Λοβέρδος, μπορείτε εσείς να σε ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα, εγώ οφείλω να σου πω ότι σήμερα χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα, γιατί μπήκαμε σε πολιτικά ζητήματα βαθιά που ο κόσμος που μας ακούει μπορεί να τα βλέπει μακριά από την καθημερινότητα, αλλά συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα. Γιατί αυτά είναι τα πολιτικά διακυβεύματα που θα έχουμε μπροστά μας. Και το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος και με τι προτάγματα. Εκεί προφανώς, με συγχωρείτε, επειδή εάν φτάσουμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας, θα υπάρξουν προγραμματικές εγκλήσεις. Ναι, αυτό το σενάριο. Πάμε όμως στις προγραμματικές εγκλήσεις, πρέπει να έχουμε όμως μια αυτογνωσία στο εξής. Αλλά τον τόνο υποχρεωτικά το δίνει το κόμμα που είναι πρώτο και έχει τη μεγάλη πλειοψηφία. Το πρόβλημα του Πασόκ όπως τα έχει θέσει τώρα, που δεν τα θέτει ακριβώς όπως ο κύριος Λοβέρδος. Ακριβώς τα θέτει σε ένα επίπεδο. Τώρα με προβοκάρετε. Δεν προβοκάρω. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Λοβέρδο. Τα θέτει όμως και σε επίπεδο ότι ο αρχηγός του κόμματος. Ότι ο ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Όχι, ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Να σας πετάξουμε γαρδένιες. Δεν θα πετάξουμε. Τι ωραίο που είναι. Άλλο η προγραμματική σύγκληση. Οπότε η προγραμματική σύγκληση θα πρέπει να καταλάβει το τρίτο κόμμα ότι το βασικό πρόγραμμα, όχι το πρώτο, και κάνουμε και κάποιες συγκλήσεις. Δεν μπορεί με το τρίτο κόμμα να επιβάλλει όλη του την ατζέντα, αλλιώς δεν υπάρχει προγραμματική σύγκληση. Κανένας δεν επιβάλλει σε κανέναν. Αλλά αν θέλετε λέει. Να επενέσουμε τον Πρωθυπουργό σας. Δεν λέω να επενέσουμε τον Πρωθυπουργό. Μας πείτε να φέρουμε και λουλούδια. Να αποδεχτείτε το δικαίωμα, του πρώτου κόμματο να ορίσει τον Πρωθυπουργό. Αφήστε να τα μιλήσει. Και να μην τον ορίζει ο αρχηγός του τρίτου κόμματος. Αφήστε να τα μιλήσει ο ελληνικός λαός. Αυτό λέμε. Και θα τα δούμε. Πάμε για over. Δεν μπορεί ο αρχηγός του τρίτου κόμματος να καθορίζει τον Πρωθυπουργό. Αυτό λέμε. Εντάξει. Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σκουλέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υποψήφιος Αλφα Αθήνας ο κύριος Πλεύρης. Υποψήφιος Βόρειο Τομέα ο κύριος Σκουλέτης. Υποψήφιος στο Βόρειο Τομέα ο κύριος Λοβέρδος. Να είστε καλά.